Ένας ασύλλητος μινωικός τάφος βρέθηκε τυχαία από έναν αγρότη μέσα σε ελαιώνα στην περιοχή Ρουσές κεντρίου της Ιεράπετρας. Όταν ο αγρότης επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από το λιόφυτό του, προκλήθηκε καθίζηση και σχηματίστηκε τρύπα που έδινε την εικόνα αρχαίου τάφου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία. Τελείως τυχαία. Από ένα αγροτικό το οποίο πέρασε από εδώ από το χωράφι και βούλιαξε. Οπότε δημιουργήθηκε ένας μικρός κρατήρας, ήταν αρκετά ύποπτο για να το ερευνήσουμε και πραγματικά δεν πέσαμε έξω. Με τη συνδρομή φοιτητών των Σχολών Αρχαιολογίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων, υπό την εποπτεία του καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Παπαδάτου, ξεκίνησε άμεσα ανασκαφική έρευνα, η οποία αποκάλυψε λαξευτό θολωτό τάφο της υστερομινωικής περίοδου, στον οποίο βρέθηκαν δύο λάρνακες και πάρα πολλά μινωικά αγγεία. Είναι υστερομινωικό 3, δηλαδή 1400-1500 περίπου π.Χ. η χρονολόγησή του. Αυτά βέβαια θα μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς όταν θα καθαριστούν και θα συντηρηθούν τα ευρήματα. Θα μπορούμε τότε να πούμε ακριβώς ποια είναι η χρονολογία τους. Οι λάρνακες και τα αγγεία που βρέθηκαν έχουν αμπαλαριστεί και θα μεταφερθούν στην αίθουσα συντήρησης αρχαιοτήτων του Αγίου Νικολάου. Και από εκεί θα επιστρέψουν για να εκτεθούν στην αρχαιολογική συλλογή της Ιεράπετρας όπου ανήκουν.